Είμαστε όλοι κουρασμένοι, είναι αργά. Πραγματικά δεν ξέρω πώς θα τοποθετώ αυτή τη στιγμή. Αλλά μετά την τοποθέτηση και του κυρίου Δραγκονταϊδή, θα ήθελα να του θυμίσω λίγο μεταξύ της πρώτης και δεύτερης Κυριακής. Νομίζω είχε την ομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θυμάμαι, ο ίδιος η παράταξη όλη για τη Λευκάδα, που προτείνανε να στηρίξουν ψηφοδέλτια σε προοδευτική κατεύθυνση, έχοντας προγραμματικές συγκλήσεις. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, δεν η στήριξη έγινε, αλλά τα πράγματα κινήθηκαν αλλού. Και το λέω αυτό για να ξεκαθαρίσω τη θέση του συνδυασμού μας μετά την πρώτη Κυριακή, καθαρή όπως και στις προηγούμενες εκλογές, με ένα απλό κάλεσμα στον κόσμο να ψηφίσει. Χωρίς να προτείνουμε τι ψήφο κατασυνδέσεις τέλος πάντων προς τη πραγματική. Αυτό το υπενθυμίζω γιατί όντως ο κύριος Δήμαρχος μου έκανε εντύπωση που γύρισε 1,5 χρόνο πίσω. Αλλά στα λεγόμενά του δεν ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα. Μετά τις εκλογές, κύριε Δήμαρχε, αν θυμάμαι καλά, το έχω ξαναπεί, 15 Αυγούστου βρεθήκαμε εμείς. 15 μέρες πριν αναλάβετε Δήμαρχος. Οι εκλογές είχαν τελειώσει 31 Μάη, αν θυμάμαι καλά. Και επειδή ακούστηκαν πολλά, να τα επαναλάβω και εδώ πέρα, η θέση μας ήταν ξεκάθαρη. Μόνο μετά από προγραμματική συμφωνία σε 5 βασικά ζητήματα. Απορρίμματα, ίδρυυση, βασική αναπτυξιακή στόχη, κοινόχρηστη χώρη και ορεινή Λευκάδα. Τα θυμάμαι ως τώρα. Τώρα, το τι ακουστήκανε από διάφορους και τότε για 2, για 1, για μισό, αυτά είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Αυτά προήλθαν μετά από κουβέντες που γίνανε και που ο κύριος Δήμαρχος είχε απορρίψει την παράταξη του κυρίου Σολάτου και την παράταξη του κυρίου Δραγκονταϊδή. Τώρα, αν ήταν κομματικοί λόγοι, δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω. Πάμε στο κομμάτι του. Κοιτάξτε, συνάδελφοι, κάθε φορά κάτι είπε και ο κ. Δραγκονταϊδής, κάτι πήγε να πει και ο κ. Δήμαρχος. Το πρόβλημα της αυτοδιοίκησης δεν είναι το εκλογικό σύστημα. Το πρόβλημα της αυτοδιοίκησης είναι η μεταρρύθμιση που απαιτείται. Μεταρρύθμιση που δεν κατάφερε να φέρει ο Κλισθένης. Που ερχόταν σαν μεταρρύθμιση, αλλά ουσιαστικά δεν κατάφερε να είναι μεταρρύθμιση. Και ουσιαστικά πάλι μείναμε στο κομμάτι του εκλογικού συστήματος και της απλής αναλογικής. Η απλή αναλογική για να εφαρμοστεί χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πραγματικά καμία κομματική εξάρτηση, αλλά και ανθρώπους γνώστες της αυτοδιοίκησης. Εάν με ρωτούσατε ποιο θα ήταν το καλύτερο σύστημα για να εκλεγεί ένας δήμαρχος και ένα δημοτικό συμβούλιο, εγώ θα σας απαντούσα, και αυτή ήταν η θέση και στην τοποθέτηση επί του Κλισθένη, ότι θα έπρεπε να υπάρχουν 2 ψηφοδέλτια. Το ένα ψηφοδέλτιο είναι αυτοί οι οποίοι επιθυμούν να γίνουν δήμαρχοι και το δεύτερο, αυτοί που επιθυμούν να γίνουν δημοτικοί σύμβουλοι ή κοινοτικοί κλπ. Παρακάτω. Λέω για το κεντρικό, για το κορμό. Αυτό θα έπρεπε να ήταν το εκλογικό σύστημα. Πώς επιθυμούν να είναι δήμαρχοι, φυσικά με κάποιες προϋποθέσεις που υπήρχαν, λογικές και απλές, και πόσοι επιθυμούν να είναι δημοτικοί σύμβουλοι. Δυστυχώς όμως επικρατεί το κομμάτι το παραταξιακό.
το οποίο το καινούριο το σχέδιο νόμου ουσιαστικά πάει να το μετατρέψει πάλι σε κομματικό, όχι παραταξιακό. Γιατί, κύριε Δήμαρχε, δεν θα ήσασταν υποψήφιος για δήμαρχος ή δεν θα μπορούσατε να ήσασταν υποψήφιος για δήμαρχος αν αυτά που προτείνετε σήμερα ήταν στον προηγούμενο εκλογικό νόμο. Γιατί δεν θα μπορούσατε να βρείτε 200 υποψηφίους και έναν σε κάθε χωριό. Και θέλετε να σας πω κάτι, ούτε το 80% που λέτε των δημοτικών κοινοτήτων δεν θα είχατε. Λευκάδα, Κατούνα, Νιδρή, Κάλαμος και Καστός. Και εσείς και εμείς. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση αυτό το 80% που δίνεται όταν στον Καλλικράτη ήταν τα 2/5. Δηλαδή έλεγε ο Καλλικράτης ότι για να κατέβει ένα συνδυασμός αρκεί να έχει τα 2/5 των δημοτικών κοινοτήτων, των 5 δημοτικών κοινοτήτων. Και των τοπικών. Εδώ εμείς το πάμε να έχουν το 100% και στις δημοτικές κοινότητες και στις τοπικές κοινότητες. Ουσιαστικά, δηλαδή, να καταργήσουμε τον Διάβλο, την κοινωνία πολιτών, τη σύγχρονη Λευκάδα, το μέτωπο, κύριο Ζαβιτσάνο, δεν θυμάμαι ακριβώς την ονομασία, έτσι, και πιθανόν και τη λαϊκή συσπήρωση σε κάποιες περιοχές. Όταν το 2014 κατεβήκαμε ως συνδυασμός, ήμασταν 67 άτομα. Οι υπόλοιποι συνδυασμοί είχαν 200. Μας έδινε όμως δυνατότητα ο νόμος να κατεβούμε με 67 άτομα. Και με λιγότερα θα μπορούσε να κατεβούμε. Μας έδινε αυτή τη δυνατότητα. Προφανώς όμως, ούτε ο Διάβλος κάνει καλό στη Λευκάδα, ούτε ο κύριος Ζαβιτσάνος, το μέτωπο, ούτε η λαϊκή συσπήρωση, πιθανόν. Και αυτό που θέλουμε είναι να κατέβουν συνδυασμοί αποκλειστικά κομματικοί. Έτσι ώστε κάθε κομματάρχη σε κάθε χωριό και να κανονίζει τα πενταμελή, τριμελή ή οποιαδήποτε άλλα συμβούλια και εκπροσώπους. Λοιπόν, απλή αναλογική. Ωραία. Εφόσον δεν μπορούμε να φτιάξουμε δύο ψηφοδέλτια, ένα δημάρχων και ένα δημοτικό ψηφούλων, απλή αναλογική. Ναι. Απλή αναλογική όμως, η οποία τελειώνει την πρώτη Κυριακή. Αυτή είναι η απλή αναλογική. Δεν υπάρχει δεύτερη Κυριακή στην απλή αναλογική. Δεν μπορεί να υπάρχει δεύτερη Κυριακή στην απλή αναλογική. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Εάν εφαρμοζόταν η απλή αναλογική χωρίς τη δεύτερη Κυριακή, αυτά που λέτε για τα ότι δεν υπάρχουν συμβούλια και υπάρχουν δήμοι που έχουν προβλήματα, που είναι λίγοι, δεν είναι πολλοί οι δήμοι που έχουν προβλήματα, έτσι, δεν θα συνέβαινα. Οι πολιτικές μας χωρίζουν, κύριε Δήμαρχε, όχι τα προβλήματα και όχι οι λύσεις που είπε ο κύριος Δρακοταϊδής, οι πολιτικές είναι αυτές που μας χωρίζουν. Άλλη πολιτική έχει ο δικός μας συνδυασμός, άλλη πολιτική, ο συνδυασμός του κυρίου Σολδάτου, ο δικός σας και ο συνδυασμός του κυρίου Δρακονταϊδή. Και όλα αυτά βέβαια φαίνονται μέσα από τις τοποθετήσεις. Τα προβλήματα είναι κοινά, αλλά η επίλυση των προβλημάτων δίδεται με διαφορετικούς τρόπους. Θα σχολιάζω λίγο αυτά τα οποία προτείνετε, ουσιαστικά είναι και η εισήγησή σας. Λοιπόν, μείωση μελών Δημοτικού Συμβουλίου. Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι πως ένα Δημοτικό Συμβούλιο με 21 συμβούλους και με πλειοψηφικό το 60%, 13 άτομα, ούτε αντιδημάρχους δεν μπορεί να έχει. Δηλαδή μια παράταξη η οποία έχει αυτό το ποσοστό, στη Λευκάδα δεν μπορεί να έχει αντιδημάρχους. Από την άλλη όμως, μια μεταρρύθμιση για τη Λευκάδα, και το λέω εδώ τώρα δημόσια, θα ήταν ο Κάλαμος και ο Καστός, και εφόσον οι ίδιες οι κοινότητες
το επιθυμούν να αποκοπούν από τον Δήμο Λευκάδας. Εφόσον βέβαια οι ίδιες κοινότητες και οι τοπικές κοινωνίες το επιθυμούν. Θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα, θεωρώ, για τα δύο νησιά και για την αυτοδιαχείρισή τους. Και φυσικά εμείς ως Δήμος Λευκάδας, όπως και το Μεκανήσι, να μπορούσαμε να το υποστηρίξουμε σε οποιαδήποτε τεχνική υποστήριξη κάνουμε ή για εντάξεις σε έργα κλπ. Αυτό λοιπόν θα ήταν μια πραγματική μεταρρύθμιση. Αυτά τα νησιά να έχουν αυτοτέλεια. Έτσι. Λοιπόν. Και το λέω τώρα γιατί έχει να κάνει με τους δημοτικούς συμβούλους και με τους αντιδημάρχους. Μας λέτε να μην καταγίνουμε... η πρόταση αυτό είναι να είναι δημή. Να είναι κοινότητες. Με δική τους χρηματοδότηση. Και εφόσον ήδη κάτι και το επιθυμούν. Τουλάχιστον γνωρίζω αρκετούς οι οποίοι το επιθυμούν. Αλλά αυτό δεν, το παίρνει, δεν είναι μια πρόταση που κάνω εγώ αυτή τη στιγμή και πρέπει να γίνει. Αυτό πρέπει να γίνει από τον ίδιο τον, τον πληθυσμό. Έτσι. Θα πρέπει να είναι κοινότητες με το συμβούλιο τους και να έχουν τους δικούς τους όρους και να έχουν όλες τις δυνατότητες και εμείς ως Δήμος Λευκάδας να είμαστε η τεχνική υποστήριξή τους. Λοιπόν, να μην καταληφθούν οι δημοτικές κοινότητες σε πληθυσμό κάτω από 100.000 κατοίκους μας λέτε. Ωραία. Όπως είναι η Λευκάδα, πραγματικά. Για την έδρα. Σωστό θα πω εγώ. Να μην καταληφθούν. Από την άλλη όμως, 1,5 χρόνο τώρα, δεν έχετε λάβει υπόψη σας την δημοτική κοινότητα Λευκάδας. Να μου πείτε δεν είναι με την παράταξή σας. Είναι, γιατί ουσιαστικά συμπορεύεται με την παράταξη του κ. Σολδάτου. Δηλαδή από τη μία λέτε να μην καταργηθεί, από την άλλη δεν τη λαμβάνετε υπόψη. Και αν ρωτήσουμε και τους πρώην προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων, τα ίδια θα μας πούνε. Λοιπόν, πενταετία των δημοτικών αρχών. Η πενταετία των δημοτικών αρχών, εγώ θα πω ότι συμφωνούμε με την επαναφορά της πενταετίας. Γιατί πραγματικά μια δημοτική αρχή χρειάζεται 5 χρόνια για να προλάβει να δείξει κάτι. Και 2 χρειάζεται, αλλά αυτές τις δημοτικές αρχές που έχουμε τέλος πάντων, έτσι. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα όμως. Αν δεν σου κάτσει, τι γίνεται. Να δώσουμε και τη δυνατότητα να πέσει η δημοτική αρχή, αν ή ο δήμαρχος τέλος πάντων, εάν θέλουμε και 5 ετία. Ας βάλουμε και 8 ετία. Αλλά να δούμε να το ταυτεί. Δηλαδή, τα 5 χρόνια είναι πολλά για μια δημοτική αρχή, αν δεν σου κάτσει. Έτσι, είναι πάρα πολλά. Πάμε τώρα στους συνδυασμούς, το βασικότερο. Να έχει υποψήφιο δήμαρχο, δημοτικό σύμβουλο, συμβούλη δημοτικής κοινότητας και εκπρόσωπο πρόεδρο. Μα προς κύριε δήμαρχε τα λέτε αυτά τα πράγματα. Που ούτε στις δημοτικές ενότητες δεν θα μπορούσατε να κάνετε συνδυασμό. Να τα πει ο κ. Σολάδος να το καταλάβω. Να πει ο κ. Δρακονταϊδής να το καταλάβω. Που δεν θα το έλεγε ο ίδιος, σε καμιά περίπτωση ο κ. Δρακονταϊδής. Και συμφωνούμε με την τέταρτη κάλπη. Εννοείται που δημιουργήθηκε για τις κοινότητες. Αλλά από εσάς δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Να έχει συνδυασμό. Να βάλουμε και τρεις. Να πάμε στον Νικολή, δηλαδή. 5 συνδυασμοί, 6 και να πούμε 3 ο καθένας, 3, 6, 18 υποψήφιους. Ή να πάμε στο Καστό και να πούμε 5 δημοτική κοινότητα επί 6 συνδυασμούς 30 και να είναι 40 οι κάτοικοι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Οι κοινότητες πρέπει να παραμείνουν όπως είναι σήμερα. Και οι άνθρωποι που είδατε, εφάνηκε πάρα πολύ καλά σε αυτές τις εκλογές, ότι από εκεί που υπήρχαν πριν σε ένα χωριό, στο Σπανοχώρι, αυτό το χωριό μου, παράδειγμα, πόσες υποψηφιότητες για εκπροσώπους από όλες τις παρατάξεις όπου απαιτούνταν, είτε με έναν είτε με τρεις, δηλαδή 18 στην προηγούμενη περίπτωση, σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση ήταν μονάχα ένας υποψήφιος για εκπρόσωπους. Μόνο ένας. Καλό είναι αυτό. Αυτό είναι καλό. Ναι, είναι καλό. Γιατί θα μπορούσαν να είναι 2 ή 3. Τέλος πάντων, αυτοί οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν και έχουν τον χρόνο πραγματικά με το χωριό. Αυτοί, αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτοί οι οποίοι μπορούν, θέλουν
έχουν τον χρόνο βασικό να ασχοληθούν με την κοινότητά τους. Ποια είναι η διαφορά? Ότι κάθε συνδυασμός ψάχνει να βρει ανθρώπους σε κάθε χωριό να βάλει μέσα στο συνδυασμό του. Αυτή είναι η διαφορά. Όχι. Απαιτείται τέταρτη κάλπη αν προχωρήσει η διαδικασία. Ναι, τελειώνω δύο προτάσεις ακόμα, Πρόεδρε, στις προτάσεις του κύριου Δημάρχου. Λοιπόν, να πάμε σε προσάυξη, λέει, 100% για τις κοινότητες και τους Δήμους. Τώρα, πώς γίνεται αυτό, πώς είναι 100% να διπλασιαστεί? Δηλαδή, να γεμίζουμε υποψηφίους, να μην μπορεί να σταματήσει να ψάχνουμε υποψηφίους. Είναι καθαρά κομματική λογική αυτή. Και για την ποσόστοση του 40% των γυναικών που λέτε, δεν πρέπει να υπάρχει καθόλου ποσόστοση. Είναι υποτιμητικό πλέον να υπάρχει ποσόστοση στα φύλλα. Είναι υποτιμητικό να υπάρχει ποσόστοση στα φύλλα. Και άμα επιθυμούμε ποσόστοση, ας την εφαρμόσουμε στο εκλογικό σύστημα. Και η εκλογή ήταν να πάμε στο 40% λοιπόν. Να ήμασταν σήμερα, να είχαμε 40% των 33% να ήταν γυναίκες, αν επιθυμούμε ποσόστοση. Και το πρόβλημα δεν είναι θα μπει η αδερφή ή η θεία ή η κουνιάδα του υποψηφίου. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι και στις ίδιες γυναίκες μέσα στα δημοτικά συμβούλια, πώς τις αντιμετωπίζουμε. Οι δημοτικές αρχές, για την ακρίβεια. Σε αυτές που έχουμε τις ελάχιστες, στις τρεις στο δικό μας δημοτικό συμβούλιο. Για το 80% των κοινοτήτων δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Έτσι, εδώ ο Καλλικράτης έλεγε τα 2/5. Και εμείς να πάμε στη... Δηλαδή, να πάμε στον Κάλαμο και στον Καστό να βρεθούν 60 υποψήφοι για τοπική, για τη δημοτική κοινότητα. Ημερομηνίες. Οι ημερομηνίες, όντως, το καλοκαίρι είναι ένα πρόβλημα για τους Δήμους, αλλά γιατί οι εκλογές να γίνονται Οκτώβρη, η Δημοτική Αρχή να αναλαμβάνει τον Γενάρη και όχι όπως όταν αλλάζει μια κυβέρνηση. Γίνονται εκλογές, τελειώνει, φεύγει μια κυβέρνηση, έρχεται η άλλη. Δεν έρχεται μετά από τρεις μήνες, όπου αυτού τους τρεις μήνες είναι τα μπαλώματα τα τέτοια, και που δεν έχει αρμοδιότητα η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Αν επιθυμούμε, και φυσικά πρέπει να υπάρχει μεγάλο διάστημα από, από τις υποψηφιότητες μέχρι την εκλογική διαδικασία, έτσι ώστε να υπάρχει πολύς χρόνος και οι δημοτικοί σύμβουλοι υποψήφοι, αλλά και οι παρατάξεις να καταθέσουν τις προτάσεις τους έξω. Εμείς μέχρι τελευταία μέρα ψάχνουμε, όχι όλοι οι συνδυασμοί, πλην των κομματικών, να κλείσουμε ψηφοδέλτια και μετά έχουμε δύο εβδομάδες για το... για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Έτσι. Λοιπόν, οι εκλογές θα πρέπει να γίνονται, αν θέλουμε χρονικό να σας δώσω και ημερομηνία, την πρώτη Κυριακή του Δεκεμβρίου και πρώτη Γενάρη να αναλαμβάνει η Δημοτική Αρχή. Τέλος. Να μην σας πω δεύτερη Κυριακή του Δεκεμβρίου. Και την πρώτη, αμέσως να τελειώνει μία Δημοτική Αρχή, να ξεκινάει η άλλη μετά από τρεις εβδομάδες. Δύο-τρεις εβδομάδες το περισσότερο. Δεν μπορεί να είναι παραπάνω από αυτό το διάστημα, να περιμένει δύο-τρεις μήνες. Οι δήμαρχοι πρέπει να είναι ενημερωμένοι. Δεν μπορεί ο καθένας. Όχι, δεν μπορεί. Μπορεί. Αλλά θα πρέπει να είναι ενημερωμένος. Να ξέρει τι γίνεται στα δημοτικά συμβούλια. Δεν μπορεί να ακούμε πάλι τι βρήκα και τι δεν βρήκα. Αυτός που κατεβαίνει πρέπει να ξέρει τι θα βρει ο ψήφιος. Και αυτός και οι δημοτικοί σύμβουλοι. Γρηγόρη. Τέλειωσα, Πρόεδρε. Λοιπόν, το τελευταίο κομμάτι, τον πληθυσμιακό, των 300 και των 500 κατοίκων, εντάξει, αφού θα πάει σε αυτό το σύστημα, δεν μπορεί να είναι τώρα σε 300 ένας εκπρόσωπος, έτσι, ας μείνει στους 500, άμα είναι να προχωρήσει η διαδικασία για τις δημοτικές κοινότητες. Δηλαδή, αυτό που θέλετε να κάνετε ουσιαστικά, είναι να υπερκομματικοποιήσετε, φτάνετε στο πιο ακραίο βαθμό πραγματικά κομματικοποίησης, αυτό η προτάσεις σας, των δημοτικών εκλογών, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό κάνετε. Να μην μπορεί να μιλήσει, να κατεβάσει συνδυασμό ο Πέτρος Λαβιτσάνος, ο Γιάννης ο Λιβιτσάνος, ο Κώστας ο Γλυγόρης και ο συνδυασμός του Παρέα, να μην μπορούν να κατεβούν αυτοί οι συνδυασμοί. Και φυσικά αυτή είναι η λογική, γιατί αν δεν κατεβούν
αυτοί οι συνδυασμοί που στις συγκεκριμένες εκλογές πήραν 26-25% 26, το 33 γίνεται εύκολα 42 μετά. Και γι' αυτό θέλετε να πάτε στην πρώτη Κυριακή με 43%. Γιατί αν εξαφανίσετε τις φωνές οι οποίες ουσιαστικά είναι αυτές που μιλάνε και εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό θέλετε να κάνετε, να τις εξαφανίσετε, να μην υπάρχει Γλυβόρης, να μην υπάρχει Βεργιώτης, να μην υπάρχει Σαβιτσάνος. Ο Λεβιτσάνος θα ήταν όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Κύριε Νικόλη. Τέλειωσα, πρόεδρε. Ευχαριστώ. Και για να μην πω, επειδή ανέφερα για μένα και τον χρόνο, να μην υπάρχει Σεβαστή, να μην υπάρχει Καζής, να μην υπάρχει...